Εγώ τώρα θα κάνω ανατροπή, γιατί η ΜΕΗ θα αρχίσει να βγάζει τα κομπιουτεράκια να μας αναλύει τις τιμές. Πόσο έχουν πάρει πάνω, πόσο έχουν πάρει κάτω. Η Ελστάτ τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Η Ελστάτ τα λέει, αλλά επειδή λοιπόν εμείς έχουμε καλεσμένη και είμαστε καλοί οικοδεσπότες και δεν μπορούμε να την κάνουμε να περιμένει, πάμε κατευθείαν να την υποδεχτούμε. Να την υποδεχτούμε. Και θα μιλήσουμε και για λεφτά, οπότε. Βέβαια. Μέσα είμαστε. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, κυρία Καραβάκη. Λοιπόν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλώς είστε, σας βρήκαμε. Έτσι, πολύ χαρούμενοι και μεταδίδεται αυτή η θετική ενέργεια που έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, είστε στάσεις απαραίτητες. Μαρία Καναβάκη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Καλώς ήρθατε. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρούμενοι είναι στο Δήμο Ηρακλείου που το πήραμε τελικά το δάνειο. Δεν το πήραμε ακόμα. Δεν το πήραμε ακόμα. Αλλά εγκρίθηκε όμως. Οδεύει προς τα εκεί, εν πάση περιπτώσει, ο οδικός χάρτης της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα υπήρχε μια συνεδρίαση νωρίτερα της Δημοτικής Επιτροπής, όπου συζητήθηκε η προσφορά που υπάρχει. Εμάς η δική μας παράταξη δεν έχει εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό, ήμουν παρούσα για να ακούσω και το επόμενο βήμα θα είναι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πια για να αποφασίσει το σώμα αν θα ληφθεί το δάνειο αυτό ή όχι. Εμείς έχουμε εκφράσει την άποψή μας. Ότι δεν πρέπει να ληφθεί το συγκεκριμένο δάνειο και μάλιστα θέλω να επισημάνω και κάτι που διαφάνηκε και σήμερα στην Επιτροπή και από τα έγγραφα που λάβαμε στα χέρια μας σε ό,τι αφορά το δάνειο. Η Δημοτική Αρχή απευθύνθηκε με μια πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάποιες τράπεζες. Δεν υπήρξε ανταπόκριση, τους λόγους δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, τουλάχιστον εμείς. Πέρα από το Ταμείο Παρακαταθηκών, που έχει μία κατατεθειμένη πρόταση, υπήρξαν δύο επιστολές απαντητικές από δύο άλλες τράπεζες, οι οποίες ήταν διατεθειμένες, από ό,τι κατάλαβα, να μπουν σε συζήτηση. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι ο χρόνος είναι πιεστικός, ο χρόνος έχει μετρήσει αντίστροφα και πρέπει να προχωρήσουμε. Και η γνωμοδότηση φυσικά που υπήρχε στα χέρια μας από την νομική υπηρεσία, προφανώς όταν υπήρχε μία προσφορά θα μιλούσε μόνο για αυτήν. Αυτά τα επισημαίνω διότι συζητάμε στη δημόσια σφαίρα και ειδικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα και αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ καλό η δημόσια συζήτηση αυτού του θέματος. Γιατί επειδή το έχω ζήσει από την αρχή του το ζήτημα των οικονομικών, ως αντιδήμαρχος της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι μέσα από όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που έχει συμβεί έχουν αναδειχθεί πράγματα και έχει υπάρξει μια πληρέστερη ενημέρωση του κόσμου. Θέλω να θυμηθούμε ότι μιλούσαμε για μαύρες τρύπες, ότι μιλούσαμε για κακοδιαχείριση. Με την δημόσια συζήτηση, με την ανάπτυξη όλων των απόψεων, γιατί πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις και εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας ευχαριστούμε και τα μέσα που μας δίνουν αυτό το βήμα, αλλά εκφραζόμαστε και θεσμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει διαφανεί τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί, λοιπόν, κυρία Καναβάκη. Έχει συμβεί, διότι εδώ δεν μιλάμε για χρεοκοπία, ούτε για πτώχευση του Δήμου, ούτε φυσικά για μαύρη τρύπα, κάτι το οποίο πάντοτε το χαρακτήριζα ντροπή. Λοιπόν, έχει συμβεί μια πολιτική επιλογή της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που πλέον δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι ήταν αναγκαιότητα και παραμένει να γίνει ένα μεγάλο έργο οδοποιίας, με κάποια δεδομένα της εκείνης εποχής, λήφθηκε η απόφαση. Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Το πήγαμε από την αρχή. Το 2019 τώρα. Λοιπόν, όταν πάρθηκε η απόφαση για τα έργα αυτά οδοποιίας, ήταν άλλα τα οικονομικά δεδομένα. Προφανώς. Θυμάστε, όλοι τη ζούσαμε το 2019. Βέβαια. Και εμείς είχαμε και ένα ταμείο 50 εκατομμυρίων, το οποίο μας κατηγορούσαν ότι το κοιτάμε σαν θησαυροφυλάκιο και δεν το επιστρέφουμε πίσω με έργα στους δημότες. Άρα η απόφαση πάρθηκε με τα τότε δεδομένα. Με τα τότε δεδομένα. Και τώρα που μιλάμε όμως. Γιατί αυτό νομίζω είναι η μεγάλη κριτική. Γιατί από ιδίους πόρους με τα έργα αυτά τα συγκεκριμένα δεν υπήρχε η δυνατότητα να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι κάτι που αναγνωρίζεται και από την παρούσα Δημοτική Αρχή αλλά και από όλους που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές τους λόγους που άλλαξαν, που έχει μεταβληθεί το οικονομικό περιβάλλον στην παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου και φτάνουμε στο σήμερα. Φτάνουμε στο σήμερα και έχουμε μία νέα Δημοτική Αρχή, η οποία πρέπει να πούμε ότι είχε πλήρη πρόσβαση στο Δήμο Ηρακλείου, στις υπηρεσίες και στους αιρετούς παράγοντές της,
αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Ήταν πλήρως λοιπόν ενημερωμένη για όλους τους τομείς και για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και για τα έργα που εκτελούνταν, τις συμβάσεις, τις δεσμεύσεις και οτιδήποτε άλλο είχε προκύψει. Επίσης, ήταν ενημερωμένη και μάλιστα είχε ζητήσει και δημόσια ότι θέλει να έχει ψηφισμένο εγκεκριμένο προϋπολογισμό στα χέρια της όταν θα ξεκινήσει πρώτη-πρώτου. Και το λέω αυτό διότι έχει τη σημασία του. Και είναι και ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση τουλάχιστον που πήραμε δεν ήταν αυτή που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υποθεί και μάλιστα δημόσια. Υπήρχε ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Του στο Μανώλη παραπέντε, Βασιλάκη. Βεβαίως, του κύριου Βασιλάκη. Στο παραπέντε να ψηφιστεί. Mm-hmm. Η Δημοτική Αρχή τον ήξερε, τον γνώριζε. Ξαφνικά αυτός ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός δεν μας κάνει. Θέλουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα 11 του Μάρτη. 11 του Μάρτη, να λέμε ότι ο χρόνος είναι ασφικτικός, ο χρόνος μας πιέζει να έχουμε προϋπολογισμό και μία τέτοια σοβαρή απόφαση, η οποία δεσμεύει το Δήμο Ηρακλείου και κατ' επέκταση όλους τους δημότες, να πάρθει υποπίεση, με ασφικτικούς χρόνους, χωρίς αν θέλετε την ψυχραιμία και την συνένεση που θα έπρεπε για αυτά τα ζητήματα, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε μία Δημοτική Αρχή, η οποία έχει την πολυτέλεια και την άνεση της πλειοψηφίας, κάτι που εμείς δεν είχαμε, κάτι που εμείς για να περάσουμε τα βασικά ή ακόμα και ασήμαντα θέματα βρίσκαμε εμπόδια και μάλιστα βρίσκαμε εμπόδια από ανθρώπους που είναι τώρα στη Δημοτική Αρχή και μιλάνε και λένε πράγματα για τα οποία πολλές φορές απορώ αν η μνήμη τους τους έχει εγκαταλείψει ή αν επιλεκτικά. Σε ποιους αναφέρεστε, κυρία Καναβάκη? Νομίζω ότι... Καλά, εμείς καταλάβαμε βέβαια. Έτσι, ναι. Αλλά όταν για την οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή, η οποία δεν είναι η καλύτερη, είναι σε μία στενότητα, αν θέλετε, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι, ξαναλέω, ούτε χρεοκοπία, ούτε πτώχευση. Mm-hmm. Λόγω κοσμοϊστορικών γεγονότων έχουμε οδηγηθεί εδώ. Ενεργειακό κόστος, μείωση εσόδων, αναθεωρή συμβάσεων, πόλεμο, σεισμοί. Έχουν συμβεί και τα έχω πει εγώ τουλάχιστον. Έχω πια γίνει ίσως και μονότονη να τα λέω όπου εμφανίζομαι. Όμως, όταν ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή έχουμε μειωμένα έσοδα είναι η μείωση των ανταποδοτικών τελών και η μείωση του δημοτικού φόρου, η οποία ψηφίστηκε από κάποιους ανθρώπους που σήμερα κάθονται στα απέναντι έδρανα και εισηγούνται αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, δεν μπορώ να μην το πω. Ή τουλάχιστον μην κάνεις μάθημα. Ωραία. Τότε εξηγήστε μας, εσείς κατά την δική σας άποψη, γιατί υπάρχει αυτή η πρεμούρα, βάλτε το σε εισαγωγικά, να πάμε στο δάνειο και γρήγορα, γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Λοιπόν, να φανταστώ ότι η Νέα Δημοτική Αρχή θέλει να δεσμεύσει για χρόνια και χρόνια και έχει έρθει με αυτό το σκοπό. Καταρχήν, να πούμε ότι ας θεωρήσουμε δεδομένο, και έτσι πρέπει να είναι, ότι όλοι όσοι υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο το κάνουμε με πραγματικό ζήλο και με πραγματική αγάπη και με αγαθές προθέσεις για την πόλη. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που δεν το αμφισβητεί κανείς. Και ο καθένας με τον καλύτερο τρόπο προσπαθεί να διοικήσει. Έχουμε ένα έργο οδοποίησης, διότι γι' αυτό έχει γίνει αυτή η μεγάλη συζήτηση και αυτό έθεσε και ο Δήμαρχος, αν θέλετε, στη συνέντευξη τύπου, όπου μας ανακοίνωσε ότι θα πάρει δάνειο. Mm-hmm. Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο έργο οδοποίησης που αποφασίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ένα έργο οδοποίησης που κανείς δεν αμφισβητεί ότι καλώς πολιτικά έγινε αυτή η επιλογή και από αυτό το έργο πρέπει να πούμε το εξής, διότι εκεί είναι και το μυστικό, εκεί είναι το κλειδί. Έχει εκτελεστεί μέχρι τώρα, πληρωθεί και προϋπολογιστεί το 1 τρίτο. Τα 2 τρίτα, το έλλειμμα, το περιβόητο έλλειμμα, το οποίο εγώ θα το ονοματίσω ανοιχτή πίστοση, mm-hmm. αν θέλετε, αυτή λοιπόν των 27 εκατομμυρίων αφορά σε 2 τρίτα έργου ανεκτέλεστο. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το έχει κάνει ο Δήμος, το έχει κάνει ένας εργολάβος και κυνηγάνε το Δήμο Ηρακλείου ως κακοπληρωτή. Άρα δεν είναι χρέη. Μεταξύ, να δεν το είναι πω χρέη, απλά, κυρία Καναβάκη. Για να το πληρώσει. Άρα υπάρχει, είναι υπαρκτό. Δεν το υπάρχει μια συμβατική υποχρέωση, προφανώς. Ναι. Έτσι. Υπάρχει όμως και μια
απόφαση ανάληψη υποχρέωση από την πλευρά του Δήμου, η οποία καθ' υπόδειξη των υπηρεσιών και του ελεκτικού και σε συνεννόηση τότε με την τεχνική υπηρεσία και τους αναδόχους των έργων που συζητήσαμε την επιμήκυνση των παρατάσεων, των συμβάσεων, την παράτασή τους δηλαδή, μπορεί να επιτευχθεί. Και είναι κάτι που, κατά τη δική μας γνώμη, δεν έχει ακόμα εξαντληθεί. Θεωρούμε και μιλώντας και με υπηρεσιακούς παράγοντες και γνωρίζοντας, γιατί υπήρξαμε μέλη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, και εγώ και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που συνομιλούν με τους αναδόχους, θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα έδαφος να εξαντληθεί και να υπάρουν παράταση αυτές τις συμβάσεις. Εξάλλου, για να είμαστε και ρεαλιστές, 2/3 έργου οδοποίησης, ασφαλτικά, ασφαλτροστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, είναι ανέφικτο να υλοποιηθούν από το Μάιο, Απρίλιο-Μάιο, που θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος, μέχρι τη λήξη του συμβατικού έργου. Ναι, για να μιλήσουμε δηλαδή. Άρα δεν είναι σε αυτό που λέτε, η ανοιχτή πίστα λοιπόν δεν αφορά το 2024. Άρα, είναι μεγαλύτερος ορίζοντας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε απέναντί μας πολιτική επιλογή. Μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική διαχείριση ενός ζητήματος. Διότι καθένας από εμάς, έχοντας στα χέρια του την τιμή της διοίκησης, άρα όταν είσαι δημοτική αρχή και πρέπει να διοικήσεις το Δήμο, ο Δήμος είναι κάτι ζωντανό, έχει συνέχεια, και εμείς όταν παραλάβαμε κάτι, καλείσαι να το διαχειριστείς. Το πώς θα το διαχειριστείς, σωστά, λάθος, θα γραφτεί στην ιστορία, θα το πει ο ιστορικός του μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μία ανοιχτή πίστοση 27 εκατομμυρίων να διαχειριστούμε και η Δημοτική Αρχή επιλέγει να το διαχειριστεί με αυτόν τον τρόπο, με τη λήψη δανείου. Επαναλαμβάνω όμως ότι με μία λήψη δανείου, η οποία, αν θέλετε, επειδή υπάρχει έτσι και μία περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι είναι μονόδρομος, είναι ότι είναι η συμφέρουσα λύση, καταρχήν να έρθω σε αυτό που σας είπα πριν, ότι όσο συζητείτε ένα θέμα, τόσο ανακαλύπτεις τις πτυχές του. Στη συνέντευξη τύπου, ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, ένας δημότης ακούγοντάς τη, έμενε με την αίσθηση ότι το δάνειο είναι μονόδρομος. Με τη συζήτηση, με την πλήρη αλήθεια, βλέπουμε ότι το δάνειο δεν είναι μονόδρομος. Αν είναι η πιο συμφέρουσα λύση ή αν δεν είναι, επαναλαμβάνω, αυτό θα διαφανεί ή ο καθένας με τα δικά του κριτήρια την κρίνει. Τώρα, για το συγκεκριμένο δάνειο, για ένα δάνειο που έχουμε μία συγκεκριμένη προσφορά και καμία άλλη, πώς μπορούμε να λέμε ότι αυτή είναι η πιο συμφέρουσα για το Δήμο? Εγώ δεν έχω κάτι να το συγκρίνω. Ναι. Όταν δεν συγκρίνω κάτι, όταν δεν συγκρίνω αυτό το χέρι με το άλλο χέρι, πώς θα πω ότι ποιο είναι πιο μεγάλο ή ποιο είναι πιο δυνατό? Έχουμε λοιπόν ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε με τι να το συγκρίνουμε. Εμείς να σας ρωτήσουμε κάτι. Αυτό το δάνειο, ας πούμε ότι θα προχωρήσει συμφωνία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προφανώς και θα προχωρήσει, ναι, διότι είναι, έχουν η πολυτέλεια της πλειοψηφίας υπάρχει. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει, όπως το εξέφρασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι η Δημοτική Αρχή, την οποία σέβομαι και τιμώ και αναγνωρίζω, έχει έναν οδικό χάρτη σχεδιάσει με τα βήματά της για τον προϋπολογισμό και για το δάνειο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε ένα χρόνο ντε-τε και ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα ακολουθούμε όλοι εμείς σε χρόνους τόσο ταχύς και τόσο γρήγορους. Κάνουμε επαναλαμβανόμενες έκτακτες συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή για να φτάσουμε στον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Ναι, αλλά άμα δεν κλείσουμε προϋπολογισμό, ισοσκελισμένο, κυρία Καναβάκη, δεν τίθεται θέμα για το ζητούμενο. Προφανώς και πρέπει να κλείσει ο περιβόητος αυτός ο προϋπολογισμός. Και μιλάτε και σε έναν άνθρωπο που δούλευε χωρίς προϋπολογισμό, επειδή είχε απέναντί του μονομπλοκ στήρα αντιπολίτευση. Έτσι, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό και υπήρχε προϋπολογισμός έτοιμος, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, που θα μπορούσε να είχαν προχωρήσει με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση θα γίνει μέσα στα θεσμικά όργανα του Δήμου, θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ακούσουμε εκ νέου την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, όμως είναι ξεκάθαρο και αυτό θα πρέπει να διαφανεί στον κόσμο, ότι μιλάμε για 27 εκατομμύρια που αφορούν ανεκτέλεστα έργα, άρα
δεν είναι κάτι που το χρωστάμε διότι έχει γίνει και μας κυνηγούν. Το δάνειο δεν είναι μονόδρομος και η όποια λύση ακολουθηθεί είναι λύση πολιτική και είναι λύση που θα ψηφιστεί από όσους θελήσουν να την ψηφίσουν. Άρα είναι προφανώς επιλογή της νέας δημοτικής αρχής να έχει και αυτή ένα δικό της μαξιλάρι για να κάνει πράγματα που χρειάζεται ή που έχει στο πρόγραμμά της. Ακούστε, αν μιλάμε ότι παίρνουμε δάνειο για να έχουμε μαξιλάρι, αυτό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χαρακτηριστεί αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορεί να είσαι νέα δημοτική αρχή, να έχεις μπροστά σου να διαχειριστείς τόσα πολλά ζητήματα και να λες ότι παίρνω δάνειο γιατί είναι μονόδρομος, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η καλύτερη λύση και όμως επί της ουσίας να είναι κάτι που το θέλω για μαξιλάρι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια τέτοια. Καλά, η δημοτική αρχή δεν το λέει. Δεν το λέει. Εμείς κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις για να ξέρουμε τι και για να τα λέμε όλα και επειδή, ξέρετε, πολλές φορές δημιουργείται η αίσθηση, η εντύπωση και επειδή συζητάμε μόνο τα αρνητικά, διότι ο κόσμος όταν ακούει για δάνεια, για ελλείμματα, το μυαλό του πάει μόνο σε κάτι αρνητικό. Παραλάβαμε καμένη γη. Ναι. Είναι μια γνωστή έκφραση. Βέβαια. Ή αλλιώς, κυρία Καναβάκη, τι ρεμούλες γίνανε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό εξαντλήθηκε και με την επιμονή κάποιων από εμάς, και τη δική μου αν θέλετε, να μιλάω πάντοτε κατηγορηματικά σε ό,τι αφορά τη μαύρη τρύπα και την κακοδιαχείριση κτλ. Αυτό έκλεισε και νομίζω ότι επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο και με την παρέμβαση που έκανε ο πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Βασίλης Λαμπρινός, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου του κυρίου Καλοκαιρινού. Η γνώμη μας είναι αυτή. Επαναλαμβάνω και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Υπάρχει λύση, η επιμήκυνση των συμβάσεων, η παράταση των συμβάσεων, κατά τη γνώμη μας, είναι πιο συμφέρουσα λύση από το να πάρει αυτή τη στιγμή δάνειο ο Δήμος Ηρακλείου, δάνειο ισοσκελισμού όπως βαφτίζεται και μάλιστα ένα δάνειο για το οποίο δεν έχουμε καμία άλλη προσφορά να συγκρίνουμε στα χέρια μας. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο πραγματικά, το ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή? Θέλω να πω ότι είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Οι τράπεζες δεν μας θεωρούν φερέγγιους. Είναι αξιοπερίεργο, δεν γνωρίζω τους λόγους. Ήταν και μια ερώτηση που έθεσα, αν θέλετε, το πρωί στη Δημοτική Επιτροπή για να το διευκρινίσω και να δω αν όντως έχουμε αντιληφθεί και σωστά. Η απάντηση ήταν σαφής. Υπήρχαν δύο άλλες μόνο τράπεζες που εκδήλωσαν έτσι ένα ενδιαφέρον, το οποίο όμως δεν ήταν άμεσο και χειροπιαστό. Η προσφορά τους δεν ήταν άμεση και χειροπιαστή. Θέλει χρόνο, επομένως η Δημοτική Αρχή βιάζεται και δεν έχει περιθώρια. Άρα δεν πρόλαβαν ουσιαστικά, δηλαδή δεν είχαν και το χρονικό περιθώριο οι άλλες τράπεζες, αν τυχόν ενδιαφερόντουσαν. Πιθανότατα. Αλλά εγώ στέκομαι στο πολιτικό διακύβευμα. Για το δημόσιο, τι σημαίνει όμως το δάνειο της ιστορίας? Δηλαδή, θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή τα χρήματα? Προφανώς. Έχετε δει κανένα δάνειο να είναι δώρο? Γι' αυτό λέγεται και δάνειο. Διαφορετικά θα λεγόταν επιχορήγηση, θα λεγόταν χρηματοδοτικό εργαλείο, θα λεγόταν κάπως αλλιώς. Βέβαια, μην τα ωρεοποιούμε. Ναι. Μην τα λέμε ανοιχτές. Σας το λέω γιατί υπάρχουν και οι διατυπώσεις. Δηλαδή, βλέπουμε διατύπωση ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή, λοιπόν, σχετικές ανακοινώσεις. Για να τα λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2/3 ανεκτέλεστου έργου, τα οποία η Δημοτική Αρχή επιλέγει για να τα αποπληρώσει. Βάζω τον ασερίσκο ότι κατά τη γνώμη μας θεωρούμε ότι είναι ανέφικτο να γίνουν, να εκτελεστούν αυτά τα 2/3 φέτος, επιλέγει να τα αποπληρώσει με δανειακή σύμβαση. Δηλαδή, με τον Δήμο Ηρακλείου να λαμβάνει δάνειο με μία μόνο προσφορά που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια τους, χωρίς, κατά τη γνώμη μας, να έχουν εξαντληθεί άλλοι τρόποι αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Εσείς που ξέρετε τις συμβάσεις, γιατί φαντάζομαι ότι ξέρετε τις συμβάσεις που υπάρχουν, αυτά τα ανεκτέλεστα, υπάρχουν περιθώρια να γίνουν παρατάσεις, να γίνει σκόντος στο χρόνο? Υπάρχουν περιθώρια. Ήταν μια κουβέντα που και εμείς, όταν τότε είδαμε την μεταβολή των συνθήκων και της κατάστασης, είχαμε το δίλημα μπροστά μας του τι θα κάνουμε. Τότε ήταν που από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου οι δεσμεύσεις έσπασαν και πήγαν μέχρι το 2027. Διότι μέχρι το 2027 ευχόμαστε όλοι
να έχουν αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα. Ή αν δεν έχουν αλλάξει, θα δούμε τότε, εκ νέου, το 2027, καλά να είμαστε όσοι είμαστε ή όποιοι είναι, θα δούμε εκ νέου και θα εκτιμήσουμε εκ νέου την κατάσταση. Δεν μπορείς με το καλημέρα σας, με ένα ζήτημα που υπάρχει ανοιχτό, γιατί να πηγαίνουμε κατευθείαν στο δάνειο και να μην εξαντλούμε πρώτα τις υπόλοιπες λύσεις. Όταν σπάσαμε τις πληρωμές του υπόλοιπου των συμβάσεων αυτών έως το 2027 και επαναλαμβάνω καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, δεν κάναμε του κεφαλιού μας, τότε κάναμε και μία έγινε από την πλευρά των τεχνικών έργων και της υπηρεσίας και της πολιτικής ηγεσίας του συναδέλφου που είχε την ευθύνη, έγιναν και οι απαραίτητες συζητήσεις με τους αναδόχους. Mm-hmm. Και τώρα μάλιστα που μιλάμε, εγώ η ίδια, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με ανώτερα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, που είναι συνεργάτες τους πια αυτοί οι εργολήπτες. Είναι άνθρωποι που γνωριζόμαστε, είναι επιχειρηματίες της πόλης, εργολάβοι δημοσίων έργων, τους οποίους τους γνωρίζουμε. Σε ερώτησή μου ότι το συζητούν οι εργολάβοι, τι γίνεται, φυσικά. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν λέμε κάτι αυτή τη στιγμή που δεν το έχουμε ψάξει, δεν το έχουμε διερευνήσει, όπως επίσης δεν λέμε κάτι που αποτελεί καινοτομία. Ποιο δημόσιο έργο έχει εκτελεστεί μέσα στους συμβατικούς χρόνους στην Ελλάδα και ποιο έργο δεν έχει πάρει παράταση. Αλλά ιδίως τα τελευταία χρόνια τώρα όλα πάνε παρατάσεις με παρατάσεις. Λέμε κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ σύνηθες και είναι σαν να λέμε κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Εμάς η γνώμη μας είναι αυτή. Mm-hmm. Είμαστε εδώ και το είπα από τη βραδιά των εκλογών κιόλας. Νομίζω κυρία... Μαζί ήμασταν. Ήμασταν μαζί και θα το θυμάστε. Βεβαίως. Ότι είμαστε εδώ για να είμαστε μία υπεύθυνη φωνή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Έχω βιώσει την άγωνη αντιπολίτευση. Έχω βιώσει την αντιπολίτευση που μηδενίζει τα πάντα και που βάζει εμπόδια. Και αυτό εμείς δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε. Το τεχνικό πρόγραμμα δεν το ψηφίσαμε. Λόγω του δανείου. Και δεν το ψηφίσαμε με λύπη. Γιατί ήταν ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ήμασταν και εμείς μέρος του. Το είχαμε δουλέψει, το είχαμε σχεδιάσει μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους και τον Δήμαρχο, τον πρώην Δήμαρχο Ηρακλείου. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα όσο οφείλουμε, να ασκούμε τον έλεγχο που οφείλουμε ως αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή, να ακούγει τη φωνή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και για μένα το κυριότερο, και χαίρομαι κύριε Σαββίδη, το λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, χαίρομαι διότι όλη αυτή η συζήτηση επί των οικονομικών του Δήμου και επί του περιβόητου εντός εισαγωγικών, θα το βάζω εγώ πάντα, ελλείμματος, έχει εξελιχθεί και έχει διαφανεί πλέον στην κοινή γνώμη, η οποία σχηματίζει πλήρη άποψη. Ξεκινήσαμε από ένα ταμείο άδειο και ένα Δήμο που κατέρε, που δεν θα τον αφήναμε ποτέ να καταρρεύσει, ούτε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ούτε η ΝΙΝ. Όλων χρέος μας είναι να είμαστε εκεί για να μην καταρρεύσει τίποτα. Ξεκινήσαμε από μια τέτοια κουβέντα. Ανακαλύψαμε σιγά σιγά στην πορεία τι συμβαίνει. Ναι. Ο κόσμος κατάλαβε και έχει εμπεδώσει πια το ταμείο των 50 εκατομμυρίων πώς πήγε 15. Πού είναι όλα αυτά τα εκατομμύρια και πού πήγαν και γιατί πήγαν. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, πρέπει να θεωρώ ότι ο κόσμος με την κουβέντα έχει αρχίσει και καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και πριν μερικές μέρες μιλούσαμε για ένα δάνειο, το οποίο ήταν η μοναδική λύση, λύση μονόδρομος, δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχε καμία αχτίδα φωτός για το Δήμο και για τα οικονομικά του, και τώρα υπάρχουν στο τραπέζι δύο και τρεις λύσεις. Ο καθένας ας επιλέξει όποια νομίζει. Πολιτικές επιλογές είναι, κυρία Καναβάκη. Κατά τη γνώμη του, όλα καλύτερα. Επιλογές το θέμα είναι βεβαίως στο ταμείο στο τέλος. Ποιος θα πληρώσει. Γιατί αυτοί για είναι αυτό, οι λοιπόν, επιλογές για που κάνουν οι άρχοντες. Έχουν αντίκτυπο σε όλα. Βέβαια, εμείς θα επιμείνουμε. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για ένα δάνειο. Και ένα δάνειο το οποίο, όπως είπαμε, ούτε δορίζεται ούτε χαρίζεται. Κυρίως αυτό. Και οι όροι του, όσο ευνοϊκοί κι αν είναι, ποτέ δεν θα είναι αυτοί υπέρ του δανειολήπτη. Γι' αυτό επιμένουμε και γι' αυτό εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ότι θα πρέπει, η φωνή δική μας δεν θα εξαντληθεί, όμως τα περιθώρια πρέπει να εξαντληθούν για να δούμε μήπως υπάρχει άλλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί
αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, κυρία Καραβάκη, νομίζω ότι ήσασταν απολύτως σαφείς. Δώσατε τις θέσεις, τις απαντήσεις σας για τα πάντα. Νομίζω. Τι, θες να πάμε διαφημίσεις? Ναι. Δεν είναι καλύτερα τώρα που δεν έχετε χαρτοφυλάκιο και είστε πιο ήρεμοι και είναι όλα μια χαρά και τα βλέπετε από την απέναντι μεριά? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Όλοι οι ρόλοι, όταν αγαπάς την αυτοδιοίκηση, έχουν τη γοητεία τους. Και όλοι οι ρόλοι, όταν τους επιτελείς με τον τρόπο που εσύ πιστεύεις ότι κάνεις το σωστό, μπορούν να σε γεμίσουν. Πιστέψτε με ότι δεν ήταν για μένα, και νομίζω ότι αυτό αποδείχθηκε από τη στάση που κράτησα και την επιλογή που έκανα, ούτε η καρέκλα, ούτε ο τίτλος της Αντιδημάρχου ήταν για μένα ποτέ αυτοσκοπός ή ήταν αυτό που έβαλα στη ζυγαριά για να πάρω τις αποφάσεις μου. Επομένως, ήταν μια συνειδητή απόφαση η κάθοδός μας στις εκλογές. Ο κόσμος μας αγκάλιασε, μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε ένα ρόλο. Αυτό το ρόλο θα τον τιμήσουμε. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές απόκριες. Αμήν. Έτσι καλύτερα πάμε σε διαφημίσεις. Ορίστε, πάμε. Φύγαμε.